έχετε εσείς προχωρήσει σε μια ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης. Έχετε τον τίτλο «Εσείς δώσει αδικαιολόγητη διακοπή της δράσης εργαλειοθήκη αντιαγωνιστικότητας». Συνδέεται με την ακρίβεια και τα όσα γίνονται, γιατί τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει και με τις τιμές των καυσίμων, ακούγαμε πριν από λίγο από τον Γενικό Γραμματέα της ΠΟΠΕΚ, τον Γιάννη τον Μαυράκη, ότι για την Κρήτη, ας πούμε, μέση τιμή αμόλυβδης 1,89, όσο πας προς την ενδοχώρα ανεβαίνει η τιμή, μπορεί να φτάσει και στο 1,95 ή να φτάνει στο 1,95, πετρέλαιο θέρμανση στο 1,27, βενζινοπόλες οι οποίοι λένε ότι εκείνοι δίνουν ένα περιθώριο μείωσης του δικού τους κέρδους, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, για να μπορέσει ο κόσμος να κινηθεί. Και από την άλλη, μια επιστολή που έστειλε η ΠΟΠΕΚ, απλά συνολικά τα αναφέρω για τον κόσμο που μας ακούει, ζητώντας προσωπικά να έχουν συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Συνδέονται αυτά? Αναμφίβολα, ναι. Καταρχάς να το θέσουμε το ζήτημα. Είναι άλλη μια παράμετρος που μπορεί να βοηθήσει στην αναγκαία ανάσχεση αυτού του ράλι ακρίβειας. Ένα ράλι ακρίβειας όμως, κυρία Δουλγεράκη, το οποίο είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου από τα μέσα του 2021. Η κυβέρνηση δυστυχώς με μια παθητική στάση υποτίμησε αρχικώς το φαινόμενο, όταν πλέον πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις το φαινόμενο αυτό της ακρίβειας εκεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα, επίσης με κάποιες αλίστου μνήμης δηλώσεις, ειδικά του κ. Γεωργιάδη, περί του αρμόδιου Υπουργού Αναπτύξεως, ο οποίος μιλούσε για ένα παροδικό φαινόμενο, ότι τα Χριστούγεννα θα ολοκληρωθεί κλπ. Αυτό, όλη αυτή η στάση και όπως είπα και η υποτίμηση του γεγονότος, του φαινομένου, δυσκόλεψε και δυσκολεύει πάρα πολύ την αντιμετώπιση του. Μα ελήφθησαν κάποια μέτρα και δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι μόνο ελληνικό. Θα σας έλεγε κάποιος. Προσέξτε, βεβαίως και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά στη χώρα μας δυστυχώς έχουμε το ακριβότερο ρεύμα. Παντού είναι ακριβό το ρεύμα στην Ευρώπη, ελαίου της ενεργειακής κρίσης. Όμως η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια, το λέω εντός εισαγωγικών και δυστυχώς στο ρεύμα. Πρωταθλήτρια. Όταν η Πολωνία είναι στο 45% κάτω το ρεύμα. Η Γερμανία που διαθέτει, να πούμε ειρήστον παρόδο, διαθέτει λιγνητικές μονάδες. Εμείς πέρσαμε να κλείσουμε τα πάντα χωρίς σχέδιο, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς οδικό χάρτη και βρεθήκαμε ακριβώς την κρίση στη στιγμή της περίφημης μετάβασης, πάνω στην ενεργειακή κρίση. Εμείς διαλέξαμε, σαν διάλεξε η κυβέρνησή μας, να απεμπολίσει το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ, που τώρα η ΔΕΗ θα έπαιζε ένα παρεμβατικό ρόλο, προστατευτικό ρόλο υπέρ των καταναλωτών και των πολλών. Τώρα δυστυχώς τα καρτέλ κάνουν πάρτι, χωρίς να υπάρχει η στοιχειώδης θωράκιση περί ανταγωνισμού, μια επιτροπή ανταγωνισμού που έχει αφυδατωθεί στελεχειακά από την ίδια την κυβέρνηση, γιατί προφανώς δεν έχει καμία διάθεση να ελέγξει τις ανεξέλεγκτες αυτές διαστάσεις που έχει πάρει το φαινόμενο της ακρίβειας. Άρα λοιπόν για το ρεύμα, σας παραθέτω, υπάρχουν τρόποι και υπάρχουν άλλες χώρες που παρόλη την παγκόσμια κρίση έχουν ανταπεξέλθει με συγκεκριμένες τοπικές, αν θέλετε, εσωτερικές πολιτικές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η γειτονική μας Βουλγαρία, κυρία Δηγεράκη. Το ξέρετε ότι στη Βουλγαρία, που είναι δίπλα μας, το κόστος ρεύματος είναι 30-35% λιγότερο. Γιατί? Διότι η βουλγαρική κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε με τους Ρώσους λόγω του αγωγού TAP που περνάει από τη Βουλγαρία και από τον Εύρο και από την Ελλάδα. Εμείς όχι. Υπάρχουν λοιπόν κινήσεις και στοχευμένες. Οι Ιταλοί στον προϋπολογισμό τους ενέταξαν ένα συγκεκριμένο επίδομα διαρκείας για να μπορεί να ανασάνει ο μέσος Ιταλός πολίτης. Δεν θα πω για το θέμα, το βλέπετε και εσείς, γιατί είστε μέσα στην κοινωνία και την αγορά. Από χθες, επίσημα, σε όλα τα σούπερ μάρκετ της χώρας έχουμε οριζόντιες αυξήσεις τιμών 7 και 8%. Τι θα πει επίσημα? Τι θα πει επίσημα? Πώς γίνεται αυτό το επίσημα? Δεν το καταλαβαίνω. Το επίσημα τι εννοώ, θα σας πω. Από μέχρι και όταν στη Δύση του 2021 όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες υπεραγορών τροφίμων, σούπερ μάρκετ, είχαν διαβεβαιώσει την κυβέρνηση ότι θα προσπαθήσουν να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές, ειδικά για τα βασικά είδη διατροφής, όσο αυτό είναι εφικτό από την πλευρά τους. Και μάλιστα είχαν δώσει έναν ορίζοντα, το γνωρίζουμε γιατί και εγώ ανήκω στο οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ και το παρακολουθούμε στενά. Είχαν πει λοιπόν ότι μέχρι τα τέλος Γενάρη, άντε αρχές Φλεβάρη, θα μπορούσαν να συγκρατήσουν τις τιμές. Έγινε όντως αυτό μέσα σε άκρες. Τώρα όμως τη Δευτέρα, μόλις εχθές, αυξήθηκαν οι τιμές στα βασικά είδη διατροφής. Οι ακροατές μας που θα επισκέπτονται το σούπερ μάρκετ, είμαι βέβαιος ότι θα το διαπιστώσουν.
το επόμενο διάστημα και αυτό είναι που ανησυχεί. Ζητήσαμε άμεση μείωση φόρου του ΦΠΑ, του φόρου προστιθέμενης αξίας, στα βασικά διατροφή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τουλάχιστον οι άνθρωποι που ξέρουν λένε αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ακούστε λοιπόν. Το κόστος, για να μιλήσουμε με νούμερα, γιατί πραγματικά θα μας τρελάνουν. Η μείωση φόρου του ΦΠΑ στο ψωμί, που είναι ένα βασικότατο είδο της διατροφής, έχει συγκεκριμένο δημοσιονομικό κόστος. Είναι 140 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση μείωσε τον φόρο μεταβίβασης στα πολύ υψηλά εισοδήματα και είχε δημοσιονομική επίπτωση 185 εκατομμύρια ευρώ. Διάλεξε, έκανε πολιτική επιλογή τι θα μειώσει. Είχε τη δυνατότητα και έχει ακόμα τη δυνατότητα, σας το κοστολόγησα, ακριβώς την λόγο δράση, που θα βοηθούσε τόσο πολύ το συμπολίτη μας που αυτή τη στιγμή ήδη έχει τεράστιο πρόβλημα διαβίωσης. Αλλά όλα τελειώνουν και όλα καταλήγουν, κυρία Δουργεράκη, σε πολιτικές που ο καθένας υπηρετεί. Το μυαλό των κυβερνούντων είναι πώς, ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, θα βοηθήσουν τα πολύ υψηλά εισοδήματα και φυσικά θα κλείσουν δουλειές με τους 10-12 το πολύ ολιγάρχες οι οποίοι απομπιζούν. Δηλαδή αυτά τα οποία λέει. Στάσου, κύριε Μαμουλάκη. Δηλαδή αυτά τα οποία δήλωνε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι η δυνατότητα για να μειώσουμε όλα τα έσοδα του κράτους δεν έχουμε. Δεν θα στείλουμε την οικονομία τα βράχια. Όταν μια κυβέρνηση παίζει με την οικονομία, ο λαός το πληρώνει ακριβά. Δείχνει ότι είναι ένα παιχνίδι για να βολέψει οι μέτερους. Τι είναι αυτό που λέτε? Ακριβώς. Όπως το παιχνίδι που είδατε όλοι και σοκαρίστηκε το Πανελλήνιο εχθές το βράδυ, με τον κύριο Λιβανό να συγχαίρει τον κύριο Δούκα που μοίραζε λεφτά με σακούλες, κυρία Γεράκη. Δεν χρεοκοπήσαμε τυχαία. Ήταν σοκαριστικό το χθεσινό βίντεο. Είδε όλο το Πανελλήνιο να συγχαίρει ο υπουργός κύριος Λιβανός τον νυν δήμαρχο και πρώην υπουργό της κυβερνήσεως Καραμαλή, όπου με σακούλες το 2007 πάνω από τα καμένα μοιράζανε... Αποπέμφθηκε και είπαμε ότι λέει δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το είπαμε αυτό. Αποβέβηκε, όχι γιατί το έκανε, αλλά γιατί διέρευσε. Αυτό είναι το αδιανόητο με αυτή την κυβέρνηση και με αυτή την νοοτροπία που έχουν. Όταν έχεις μια βαθιά πεποίθηση ότι το κράτος είναι εξουσία σου, ότι σου ανήκει, ότι είναι ελάφυρο, τότε τέτοια φαινόμενα όπως το χθεσινό που είδαμε, που είχε γίνει στο παρελθόν, θα είναι καθημερινά. Αυτό, δηλαδή, θυμάστε την εποχή, έχετε εμπειρία, γνωρίζετε το 2007 το τι συνέβη. Και νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το ύφος. Είναι και το ύφος της εκάστοτε διακυβέρνησης. Δεν με τρομάζει λοιπόν. Και αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ειδικά ο κύριος Γεωργιάδης, ωραία, ο οποίος είχε και το θράσος μόλις προχθές. Μην τα λέτε όμως πολύ, πολύ. Δεν έχω εδώ τον κύριο Γεωργιάδη, ξέρετε από την άλλη, έτσι, τι γίνεται. Τον έχω συχνά στη Βουλή και ανταλλάσσουμε τις φιλοφωνήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κρυφό αυτό. Ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης είναι το θέμα των ημερών. Η κυρία Κεραμέως επέλεξε του συναδέλφου του υπουργού δράση. Με τα αμοιβής παρακαλώ, η ελληνική αγωγή, να μπει στο ελληνικό σχολείο. Υποχρεωτικό. Δηλαδή, αυτό που άλλο σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα συνέβαινε και δεν θα υπήρχε θέμα με την κυβέρνηση. Είναι δυνατόν υπουργό σε υπουργό, δηλαδή μια υπουργό να εγκρίνει εταιρεία του άλλου υπουργού, μόνιμη για τα παιδιά μας. Μάλιστα. Φύγαμε από την εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας και το πήγαμε στο συνολικό, ωστόσο, έτσι. Λοιπόν, να πούμε για την εργαλειοθήκη όμως. Είναι ένας τρόπος και γι' αυτό ζητάμε πάντοτε σημαντικά, διότι η κριτική μπορεί πολλές φορές να είναι αυστηρή. Δηλαδή δεν αυξάνει τον προϋπολογισμό δράσης. Ακριβώς. Και υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Και νομίζω ότι οφείλει να το δει πιο σοβαρά η κυβέρνηση στο ζήτημα αυτό. Θα παρακολουθήσω μέσα στην εβδομάδα το τι θα συμβεί. Αν αυξηθεί ο προϋπολογισμός δράσης, τότε αυτομάτως όλο το πρόγραμμα της εργαλειοθήκης που ακουμπάει και δράσεις ΕΣΠΑ, που να πούμε στους ακροατές τώρα ξεκινάει και το καινούργιο ΕΣΠΑ 21-27. Είναι εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας και έχει να κάνει με τις μικρομεσαίες επιχειρησίες. Ακριβώς. Ως επί το πλείστον, ακουμπάει το 90% των περιπτώσεων που ακουμπάει είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τόσο πολύ μαστίζονται και από την πανδημία βεβαίως, αλλά επιτρέψτε μου και από τις πολιτικές της κυβέρνησης που είναι στοχευμένες στο να κλείσουν οι περισσότερες επιχειρήσεις μικρομεσαίες, διότι όπως ξέρετε η έκθεση Ψαρίδη τις κατηγοριοποιεί ως ζόμπι, ως εσωστρεφείς, ως εταιρείες που φοροδιαφεύγουν εκ προημίου. Λες και οι μεγάλοι δεν το κάνουν και περισσότερο. Και εν πάση περιπτώσει έχουν μπει στο στόχαστρο και δέχονται ένα ανηλαίες πογκρόμ εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια. Μικρομεσαίες που και στον αναπτυξιακό νόμο που ψηφίστηκε μόλις προχθές είναι τελείως εκτός. Τελείως εκτός. Σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση τη χώρα που έχουμε 800.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις
που είναι αυτή η ιδιαιτερότητα σε όλη την Ευρώπη για τη χώρα μας, και εδώ βάλλονται. Και βάλλονται και, αν θέλετε, και αθέμητα, διότι δεν έχουν και άλλο τρόπο να αντιδράσουν. Και ξέρετε ποιες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι οι επιχειρήσεις της γειτονιάς, με τους δύο ή τρεις εργαζομένους, με πολλές φορές ετεροαπασχολούμενους ή ιδιοκτήτες. Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης είναι και ο εργαζόμενος στην επιχείρηση, όπου αν κλείσουν, και λόγω του μεγάλου μέσου όρου ηλικίας, είναι αμφίβολο, 53,7 έτη είναι ο μέσος όρος ηλικίας αυτού των μικρομεσαίων. Μάλιστα. Ναι, αλλά ενώ εσείς... Μάλιστα. Και ενώ εσείς τα λέτε όλα αυτά, κύριε Μαμουλάκη, έρχεται ο ΣΑ από την άλλη και το είδατε και λέει ότι τα ελληνικά νοικοκυριά είχαν τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση εισοδήματος μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Το κατακεφαλή πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκε 5% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, ενώ κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΣΑ αυξήθηκε 0,2%. Λέει Αυστρία 8,6 αύξηση. Μετά Ελλάδα. Ακολουθεί η Αυστραλία 4,4, η Πολωνία 3,7 και η Ολλανδία 3%. Τώρα, ποιος με τρολάρει εμένα, ναι, και εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, δεν το ξέρω. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι τα νούμερα είναι σημαντικό να αποτυπώνονται. Όμως να βλέπουμε και την πραγματικότητα, η οποία νομίζω ότι τα νούμερα εν προκειμένου και τα μαθηματικά προσκρούν πάνω στην πραγματικότητα. Αυτό που δεν αντιλαμβάνεται και δεν ανοιχνεύει ΟΣΑ είναι το εξής πολύ πολύ σημαντικό. Ότι την ίδια ώρα που παρουσιάζεται η όποια αύξηση 5, 6, 7, 8%, την ίδια ώρα έχουμε μία αύξηση τους τελευταίους μήνες στο κόστος ζωής τουλάχιστον 15 με 20 ποσοστιαίες μονάδες στα βασικά, στην καθημερινότητα που αναγκαστικά ο καθένας θα χρειαστεί να αποκτήσει κάτι από το σούπερ μάρκετ, να έχει να πληρώσει το ρεύμα του ή το καύσιμό του. Όλοι μας έχουμε αυτή την υποχρέωση, δεν είμαστε αυτό που είπε ο κ. Σκυλακάκης, ότι είσαι πλούσιος αν έχεις ένα αυτοκίνητο, είναι προφανές αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν αυξάνεται λοιπόν τόσο ευνίδια και καριέα το κόστος της ζωής μας, ακόμα και να παρουσιάζεται μια αύξηση, υποτίθεται ισοσωρευμένο απόθεμα ή τις αποδοχές σε ένα νοικοκυριό, δεν λέει τίποτα. Διότι το κόστος είναι πολλαπλάσιο της όποιας ενίσχυσης στις αποδοχές. Και αυτό τελικά έχει μια τελική σούμα, ένα τελικό άθροισμα. Το οποίο είναι αρνητικό όμως, εν προκειμένου. Και το θέμα δεν είναι ότι είναι αρνητικό, είναι ότι φαίνεται ότι δεν μπορεί να αντιθασέψει αυτή η κυβέρνηση, τουλάχιστον, αυτό την έκρηξη ακρίβειας. Δεν φαίνεται τίποτα στον ορίζοντα που να επιβεβαιώνει τη μείωση των τιμών. Δυστυχώς το αντίθετο. Πληροφορούμαστε πάλι από, συγγνώμη την έκφραση, σούπερ μαρκετάδες, αυτούς οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ κλπ., ότι το Πάσχα θα έχουμε κόστος σε βασικά είδη τροφής 25-30% αυξημένο από τώρα, από ότι είναι αυτή τη στιγμή που είναι ήδη πάνω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα πράγματα. Οι άνθρωποι που είναι μέσα στην αγορά αυτή και γνωρίζουν λένε ότι η αύξηση τουλάχιστον στα τρόφιμα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το μεγάλο μέγεθος του προβλήματος, είναι από το 15 μέχρι το 35% και είναι οι πραγματικές τιμές. Δεν περιμένουμε και κάτι παραπάνω, δηλαδή μετά θα πάμε πάνω από το 35%. Προσέξτε τώρα, τι μας διασφαλίζει, υπάρχει καμία στοιχειώδη, υπάρχουν στοιχειώδη διαχέγγυα να αποτρέψουν περαιτέρω? Η αίσθηση που έχω και η τάση στην αγορά, γιατί η τάση πάντα, το ξέρετε, μετράει καθοριστικά και για το κλίμα και για το αποτέλεσμα, η τάση είναι συνεχώς ανωδική. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ο χρόνος με πιέζει και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας, κύριε Μαμουλάκη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.